Μας απάντησε ο κύριος Νεράτσης ότι ναι, έτσι, γιουβέτσι, και μας απάντησε και ο κύριος... Προσέξτε. Δείχτω, θέλω, σε παρακαλώ. Μας απάντησε και ο κύριος Αντιδήμαρχος. Καρδόνας, ο κύριος Ανδρέας Καρδόνας. Ο κύριος Καρδόνας, ο οποίος μας έστειλε ένα έγγραφο, το οποίο είναι σχέδιο. Το οποίο κοινοποιείται, λέει, στο τμήμα τροχιάς, που δεν το έχει παραλάβει ποτέ. Τι μου είπε ο κύριος Κωνσταντής. Δεν το έχει παραλάβει ποτέ. Και μας έδωσε και μια σειρά από αποδεικτικά που τον Οκτώβριο, σκεφτείτε, τα μήνες φωνάζουμε, από τον Οκτώβριο, έδωσαν στους παρόδιους να απομακρύνουν κάποια αντικείμενα, όσοι είχαν, εν πάση περιπτώσει, που εγώ ένα-δύο έχω δει που έχουν αντικείμενα. Υπάρχει θέμα. Βλέπετε, υπάρχει ένα θέμα λειτουργίας πλέον και το οποίο αρχίζει, δεν ξέρω αν θα αρχίσει να σαπίζει αυτή η ιστορία, αλλά δημιουργεί όμως ερωτηματικά πολλά. Τι συμβαίνει? Γιατί ο κύριος Τάκης Θεοτόκης δεν πάει να τα αποσύρει? Γιατί ο κύριος, ακούστε τι μου είπε ο κύριος Νεράτζης, του λέει, γιατί δεν πάει στενή στο, να πάρει στο, τα ογκώδη? Γιατί είναι σε δημόσιο δρόμο. Ακούσατε τι μου είπε? Είναι αθεόφοβος, δεν καταλαβαίνει τίποτα ο Νεράτζης. Είναι σε δημόσιο δρόμο. Δηλαδή τα αντικείμενα που είναι σε δημόσιο δρόμο δεν τα παίρνει η υπηρεσία καταβίου τους. Δεν τα παίρνουν. Αλλά θα τα πάρω όλα, λέει. Πρέπει να τα πάρω όλα. Να τα πάρεις όλα. Για ποιο λόγο δεν τα παίρνεις αυτά? Για εξήγησέ μας, κύριε Νεράτζη. Είναι γνωστός ο επιχειρηματίας που έχει τα τέτοια? Γνωστός σας? Δεν το ξέρω. Του κυρίου Καρδόνα? Δεν το ξέρω. Του κυρίου Τάκη Θεοτόκη? Δεν το ξέρω. Αλλά αυτή η ιστορία όμως αξίζει να την παρακολουθήσουμε, κυρίες και κύριοι, για να δείτε πώς και με τι τρόπο, έτσι, το διαχειρίζονται. Ακούστε λοιπόν τι λέει ο κύριος... Κύριος Νεράτσης. Ακούστε το. Να εστιάσουμε μόνο σε ένα συγκεκριμένο μη νόμιμο ή μη σωστή διαδικασία που έχουν δοθεί. Στην πόλη μας δυστυχώς είναι διαχρονικό το φαινόμενο και συμβαίνουν πάρα πολλά τέτοια φαινόμενα. Δεν ευχαριστούν κανέναν και προετοιμαζόμαστε για να μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε όλα συνολικά και να μην κάνουμε κατευθείαν μεμονωμένες κινήσεις. Σε σύντομο χρονικό διάστημα θα είμαστε έτοιμοι και θα μπορούμε να επιβάλλουμε την τάρση και την νομιμότητα. Ακούσαμε τον κύριο Νεράτση, εγώ μίλησα με τον κύριο Κωνσταντή, τον διοικητή της τροχιάς. Μου λέει, έχω πάει δύο φορές και τις έχω γράψει. Μπορώ, έχω εγώ αυτοκίνητο, τα αποσύρω? Δίκιο έχει. Έγραφο, δεν έλαβα ποτέ. Δεν ξέρω, οι αρχάριοι είναι αυτά που κάνουν ή δεν ξέρουν ότι όλα είναι στο φως. Δεν μπορεί να κρυφτεί τίποτα. Δεν μπορεί ο κ. Καρδόνας να μου στέλνει αυτό εδώ πέρα, να στείλει. Σχέδιο, λέει. Σχέδιο. Κυρίες και κύριοι, σχέδιο. Μας έστειλε ένα σχέδιο γράφου, το οποίο είχε αποσταλεί, διορθωμένο βέβαια, 4 Δεκάτου, από τις 7 Δεκάτου, 7 Οκτωβρίου, δηλαδή πριν ένα μήνα. Και μας έδωσε το σχέδιο. Δεν έχει το πρωτότυπο. Αντίγραφο δεν έχει το εγγράφου. Έχει το σχέδιο όμως. Ακόμα στο συμπτάρι που θα είναι. Λοιπόν, πάμε. Πάμε γρήγορα να δούμε και τα άλλα θέματα. Λοιπόν, πάμε και στο πολύ γρήγορα να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα.